πιο σοβαρός και πιο πειθαρχημένος ο Θεσποθός. Μπήκε καλύτερα αγωνιστικά, πίεσε ψηλά, ήταν πρώτος στην μπάλα. Εμείς ερχόμασταν σε δεύτερη, ερχόμασταν δεύτερη συνέχεια και στις πάσες αλλά και στη σκέψη. Όπως είπα, μας πίεσε πολύ ψηλά ο Θεσποθός. Δεν μπορούσαμε να αναπτυχθούμε, δεν μπορούσαμε να βρούμε διαδρόμους. Νομίζω είχε διάθεση η ομάδα στο πρώτο ημίχρονο, ειδικά προσπάθησε. Βρήκε το Θεσποθό να αμήνεται πάρα πολύ καλά, σε σημείο που να μην κινείται ιδιαίτερα. Αλλά και όταν κάνει ένα γκολ όπω έκανε ο Μέμπο, έτσι μάζεψε την μπάλα και βγαίνει ένα γκολ από την τρίτη γωνία, από την απέναντι. Και όταν εσύ με τον Κίκα βγαίνει με τι ίδιε προποθέσει στο ημικύκλιο τη μεγάλη περιοχή μαζί με τον Τσελεπή και δεν κάνει γκολ, δεν ισοφαρίζει εκεί στο πρώτο ημίχρονο ή σε μια-δυο άλλε φάσει που κάναμε, δεν έχει καμιά τύχη σαν ομάδα. Ακόμη μια κακή εμφάνιση. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αυτοί είμαστε με πολλές αδυναμίες. Πρέπει να βελτιώσουμε πάρα πολλά. Τα οποία πιστεύω ότι δεν προλαβαίνουμε να βελτιώσουμε πολλά πράγματα για τη συνέχεια. Μένουν ακόμη 8 παιχνίδια. Θα μπορέσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Πολύ μακριά από τις καλές εμφανίσεις. Ερωτηματικά, ανησυχία και διάφορα. Καταρχήν, συγχαρητήρια να δώσω και στον Θεσποθό για την πορεία του, για την καλή, πολύ καλή συμπεριφορά την αγωνιστική και στον Κουτς και στον Θεσποθό τα καλύτερα και στο φίλο μας το Χάρη που βοήθησε με τον καλύτερο τρόπο την ομάδα. Του εύχομαι τα καλύτερα ποδοσφαιρικά και στη ζωή του. Κόλτς, ανησυχία είναι ποιο λόγο που ανέφερες? Ανησυχία γιατί όταν βλέπεις παρατεταμένα και συνεχόμενα παιχνίδια και λάθη και δεν υπάρχει βελτίωση, δεν υπάρχει για το μέλλον, για τρεις μήνες ακόμα που υπολείται στο πρωτάθλημα, είναι δύσκολο να βελτιώσει πολλά πράγματα. Για την παραμονή ανησυχούμε ή είμαστε ασφαλείς? Δεν μπορείς να πεις τίποτα ακόμα. Έτσι. Πρέπει να περάσουν 3-4 παιχνίδια και να έχεις μια ασφάλεια. Ήδη έχει ανακατατάξει από κάτω. Αν έμαθα ένα αποτέλεσμα, έμαθα ότι είναι και σαν να κέρδισε τον Πέτρετη. Να το δούμε. Σήμερα ήταν θέμα επιλογών σχετικά με δεκάδα πλάνο ή γενικά μια παραδεδομένη κακή κατάσταση της ομάδας, όπως είπες? Εντάξει, δεκάδα από τώρα και στο εξής θα έχει και θα τα έχει αυτά, διότι έχουμε και μια βαθμολογική ανάσα. Είναι και πιο βαθά τα παιχνίδια, είπαμε, από το προηγούμενο παιχνίδι. Αλλά τίποτα δεν είναι βατό, όπως το λες, ότι είναι πιο εύκολα θεωρητικά, αλλά στην πράξη όχι μόνο δύσκολα, ακόμα πιο δύσκολα. Πιο εύκολα είναι τα μεγάλα παιχνίδια, παρά τα εύκολα από τα μικρά, τα πιο βαθά παιχνίδια.